Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τη μεγάλη φοιτητική συγκέντρωση, μεταφέροντας την κατάσταση που επικρατεί στα πανεπιστήμια, όπως τη βιώνει μια πρωτοετής φοιτήτρια. Παρόλες τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και για την επιστροφή μας στα αμφιθέατρα, αυτό που τελικά έγινε ήταν να μην υπαρχθεί κανένα μέτρο για το άνοιγμα των σχολών. Ειδικά εμείς οι πρωτοετής δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει στο πανεπιστήμιο μια από τα ίδια που ζήσαμε και στο σχολείο. Εμείς ξέρουμε ήδη πολύ καλά τι σημαίνει τηλεκπαίδευση μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες που ασχίσαμε για να δώσουμε πανελλήνιες. Ξέρουμε τι σημαίνει να σε πετάει έξω η πλατφόρμα, να πρέπει να μοιράζεσαι έναν υπολογιστή μαζί με τα αδέρφια σου και τους γονείς σου. Τώρα όμως έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ να μπούμε στα αμφιθέατρα για να γνωρίσουμε τους φοιτητές μας, το έτος μας, να δούμε από κοντά τη σχολή μας και να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα. Για να μπορέσουμε να διδαχτούμε με όλους τους όρους την επιστήμη για την οποία παλέψαμε να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Μας παραμυθιάζουν συνεχώς, λέγοντάς μας πως πρόκειται για μονόδρομο και πως τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή των μαθημάτων διαζώσης, την ίδια στιγμή που υπάρχουν αναξιοποίητα κτίρια και πλήθος άνεργου εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας. Δεν μας λένε όμως ότι κτίρια, περιουσία των ιδρυμάτων, νοικιάζονται σε ιδιώτες και πως σε κάθε πανεπιστήμιο δίνεται συγκεκριμένο χρηματικό ποσό κάθε χρόνο, το οποίο χρησιμοποιείται για επενδύσεις ακόμη και σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Προάγουν την ατομική ευθύνη ως αιτία για την αύξηση των κρουσμάτων, επιρρύπτοντας το βάρος κυρίως τους νέους. Ξεχνούν όμως την ευθύνη του κράτους, που πρέπει να ενισχύσει τα πανεπιστήμια και να πάρει μέτρα για να ανοίξουν ουσιαστικά οι σχολές μας. Είμαστε εδώ για να τους το θυμίσουμε. Μας βγάζουν ανεύθυνους και λένε πως νοιαζόμαστε μόνο για τα πάρτι που θα χάσουμε, ενώ εμείς θέλουμε να σπουδάσουμε ολοκληρωμένα και από τώρα θα παλέψουμε για τις σπουδές μας, όπως κάναμε και στο σχολείο. Ας ακούσουν λοιπόν πως οι πρωτοετής φοιτητές δεν πάμε βήμα πίσω από τις ανάγκες μας. Σήμερα, στο πλευρό των συλλόγων μας, θα διαδηλώσουμε με όλα τα μέτρα προστασίας για τη ζωή και τις σπουδές που μας αξίζουν. Από αγώνες ξέρουμε όσο κανείς άλλος, γιατί μέχρι χτες παλεύαμε για σχολείο στο ύψος των αναγκών μας. Τώρα θα παλέψουμε και για το πανεπιστήμιο. Εμπνεόμαστε από το δίκαιο αγώνα των μαθητών που βρίσκονται κάθε εβδομάδα στους δρόμους με χιλιάδες καταλήψεις πανελλαδικά και αποφάσεις 15 μελών, δείχνοντάς μας το μόνο δρόμο, το δρόμο του συλλογικού αγώνα. Τώρα είναι η ώρα να οργανώσουμε και εμείς συνελεύσεις σε όλα τα πρώτα έτη για να συζητήσουμε, να συμμετέχουμε στις γενικές συνελεύσεις, να ζωντανέψουμε τους φοιτητικούς μας συλλόγους και να δημιουργήσουμε αγωνιστικό πνεύμα, ώστε κάποια στιγμή να βρεθούμε και πάλι στα έδρανα των αμφιθεάτρων μας. Είμαστε πολλοί, έχουμε δίκιο και θα νικήσουμε.